άλλο σας χρειάζεται, οπότε λίγο σας ταράζει το πρόγραμμα. Πάντως δεν είναι αρνητικό το Σαββατοκύριακο, απλά έχετε υπόψη σας αυτή την αλλαγή των πλάνων που λέγαμε. Για τους ζυγούς, η σημερινή μέρα είναι πολύ καλή, αυτή να αξιοποιήσετε για όλα τα θέματα που μπορεί να έχετε και επαγγελματικά και προσωπικά και στον ερωτικό τομέα. Μπορεί να βγάλει έτσι κάτι και ραυνοβόλο για τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ακόμα και αν θέλετε, με κάποιο τρόπο τα επαγγελματικά δεν σας αφήνουν να ησυχάσετε. Δηλαδή είναι στο μυαλό σας, συζητάτε, υπάρχει κάτι τέλος πάντων με το οποίο καταπιάνεστε αυτή τη στιγμή και χρειάζεται ακόμα και το Σαββατοκύριακο να δουλέψετε. Αυτό είναι το σκηνικό. Για τους Σκορπιούς τώρα. Για εσάς θα έλεγα ότι μία αλλαγή σκηνικού, δηλαδή να πάτε ένα ταξίδι, μία εκδρομή, να κάνετε κάτι άλλο από αυτό που μπορεί να κάνετε τις υπόλοιπες ημέρες, είναι πραγματικά αυτό που μπορεί να σας φτιάξει το κέφι, τη διάθεση με τη σελήνη στον καρκίνο σε ένα Σαββατοκύριακο που πραγματικά το συνέστημα έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι. Είναι η σελήνη στον καρκίνο, κάνει η Αφροδίτη την όψη με τον κυβερνήτη σας τον Πλούτονα, άρα υπάρχει μία ένταση στο συνέστημά σας και καλό είναι να τη διοχετεύσετε εκεί που πρέπει και εκεί που ξέρετε. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Τώρα εσείς με την σελήνη, σήμερα θα έλεγα ότι είναι μια μέρα απαιτητική μεν, όχι όμως τόσο δύσκολη. Σαββατοκύριακο με τη σελήνη στον καρκίνο είναι λίγο πιο περίεργες μέρες για σας. Μπορεί να έχετε μια διάθεση να βοηθήσετε κάποιους ανθρώπους. Από την άλλη σκεφτείτε ότι μάλλον δεν μπορείτε να τους σώσετε όλους, όσους μπορεί να υποφέρουν γύρω σας. Προσπαθήστε να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Κοιτάτε μόνο να ευχαριστήσετε τους άλλους, γιατί αυτό τελικά μόνο απογοήτευση μπορεί να φέρνει σε εσάς τους ίδιους. Προσπαθήστε λοιπόν να βρείτε χρόνο και για εσάς μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ακόμα και αν σημαίνει να κάθομαι και να κοιτάω το ταβάνι, έτσι. Πάμε να δούμε τους εγώκερους, που μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα οι ανασφάλειες για κάποια σχέση ή για κάποια σχέση σημαντική να κάνουν περίπατο, δηλαδή να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο Πλούτωνας είναι στο δικό σας ζώδιο και η Αφροδίτη στην κόντρα, που σημαίνει ότι μπορεί να έχετε ένα έτσι λίγο πιο έντονο Σαββατοκύριακο, κυρίως στις ερωτικές σχέσεις. Εκεί που θα θέλατε δηλαδή να είναι λίγο πιο όμορφα τα πράγματα, κάτι μπορεί να σας χαλάει το γλυκό. Για τους υδροχόους, γενικά μην κολλάτε σε προγράμματα. Δηλαδή, μην έχετε στο μυαλό σας θα κάνω αυτό στη μία, στις δύο θα κάνω εκείνο και στις πέντε θα κάνω κάτι άλλο. Γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ανατροπεί το πρόγραμμα αυτό που έχετε κατά βάση στο μυαλό σας. Προσπαθήστε λοιπόν να είστε ευέλικτοι. Μην παίρνετε προσωπικά θέματα που μπορούν να έχουν σχέση με τη δουλειά. Κάποιοι υδροχόοι μπορεί να χρειαστεί να δουλέψουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και επίσης προσέξτε και θέματα υγείας, αλλά όχι κάτι φοβερό. Αυτά τα κρυολογήματα, ιώσεις, μπλα μπλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τους ηχθείς, πιο βαθιά στα δύσκολα των σχέσεων, με τη σελήνη στον καρκίνο, με τις όψεις με ουρανό και πλούτονα που κάνει, όμως θα έλεγα ότι καλό είναι αυτό που νιώθετε, ακόμα και αν είναι αρνητικό, να το εκφράσετε, να το πείτε δηλαδή, να εκφράσετε τα συναισθήματά σας για να ξεμπλοκάρετε κιόλας. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο και εύχομαι να είναι ερωτικό. Εννοείται. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ποιος από εσάς, Θοδωρή, γνωρίζει ποια ταινία παίζει σήμερα το βράδυ ο Α? Είναι